Πάμε στο Δήμο Κοζάνης τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε θέματα τουρισμού, αλλά να κάνουμε και έναν απολογισμό με την κυρία Κυριακή Μόσχα Χατζημανόλη, η οποία είναι Δήμαρχος Τουρισμού Πολιοδομίας, αλλά και τον Κέντρο Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Κοζάνης. Κυρία Δήμαρχε, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλησπέρα και από μένα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για το ενδιαφέρον, για το σημαντικό ζήτημα που έχουμε να συζητήσουμε. Καταρχήν είναι πολλά τα ζητήματα και ειδικά το κομμάτι του τουρισμού, κυρία Αντιδήμαρχε, έχει πάει έτσι μια διάσταση την τελευταία περίοδο με αφορμή και την συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Κάνετε μια ανάρτηση τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά για τον τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία και για το σχέδιο. Εκφράσατε εκεί έτσι και καταθέσατε τις προτάσεις σας. Πάμε να δούμε τώρα. Ήσασταν σύμφωνοι με τη διαδικασία από την πλευρά του χωροταξικού κλεισού από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας? Ακούσαμε και είδαμε αρκετούς από τους φορείς. Κατέθεσαν διαφορετικές προτάσεις και διαφώνησαν με αυτό που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποιες είναι οι δικές σας θέσεις, κυρία Χατζημανόλη? Αρχικά να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς. Είναι ο περιφερειακός χωροταξικός. Το πλαίσιο, ναι. Είναι στρατηγικοί σχεδιασμοί όμως. Δεν είναι, δηλαδή, λέγοντας πλαίσιο. Συμπίπτουν όμως και οι δύο μαζί. Οφείλουν να εναρμονίζονται. Αυτή είναι η σωστή λειτουργία των δύο σχεδιασμών. Ο περιφερειακός χωροταξικός, το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο είναι ήδη αριθμός ΦΕΚ, έχει ήδη δημοσιευθεί, είναι ήδη νόμος. Ενώ το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σχετικά με τον τουρισμό είναι στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Και μάλιστα έχει δοθεί και μία παράταση, μέχρι τις 25 δηλαδή του Σεπτεμβρίου είναι η πλατφόρμα. Πολύ λίγο ο χρόνος, θα μπορούσε να δοθεί λίγο παραπάνω, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταθέσει προτάσεις μέχρι τις 25 του μήνα. Η αλήθεια είναι ότι η ενημέρωση δεν ήταν και τόσο έγκαιρη, να πω. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, οι διαδικασίες του Υπουργείου, το Υπουργείο αυτό το ορίζει, είναι κάτι το οποίο είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και το Υπουργείο έχει την άποψη ότι ο καθένας θα πρέπει να μπαίνει και να βλέπει αν υπάρχει κάτι προς διαβούλευση. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και δεν είναι και λειτουργικό. Ωραία. Οπότε, με αποτέλεσμα, εμείς λάβαμε ενημέρωση από την περιφέρεια σχετικά με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παρασκευή μεσημέρι ήταν κιόλας, 6 Σεπτεμβρίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι. Και μιλούσαμε για το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας. Είχαμε πολύ λίγο χρόνο λοιπόν στη διάθεσή μας και αυτό φάνηκε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί πολλοί δήμαρχοι εξέφρασαν την ίδια ακριβώς άποψη, ότι δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό έχει συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς. Επιτελεί δηλαδή συγκεκριμένο σκοπό. Έχει να κάνει με αναπτυξιακούς. Στην ουσία θέτει όλους τους στόχους εκείνους, είτε μεσοπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, οι οποίοι και τις κατευθύνσεις επίσης, όπως σε εθνικό επίπεδο, γιατί δεν είναι προφανώς. Δεν μιλάμε για χωροταξικό πλαίσιο της Δυτικής Μακεδονίας, απλά η Δυτική Μακεδονία περιλαμβάνεται στο εθνικό χωροταξικό πλαίσιο. Ρυθμίζονται λοιπόν όλες οι στρατηγικές κατευθύνσεις με βάση τη χωρική διάθεση του τομέα του τουρισμού και έχει μέσα όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας, όπως αναφέρει σχετικά είτε η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαφωνία σας που εντοπίζεται, γιατί σας είδαμε σε μια ανάρτηση που κάνατε και ανέβηκε και η σελίδα του Δήμου. Η διαφωνία μας σχετικά με το σχέδιο αυτό είναι προφανής και εύλογη, θέτει εμπόδια στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού στην περιοχή μας, αποτρέπει την ανάπτυξη νέων υποδομών στην παλαιότερη περιοχή και άλλα πολλά. Πάμε να τα δούμε. Τι είναι αυτό που εμποδίζει στον Δήμο Κοζάνης και εκφράσατε κι εσείς την έντονη διαφωνία σας ως αρμόδια αντιδήμαρχος? Αρχικά οφείλουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σχετικά με το υφιστάμενο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Θα αναφέρουμε ότι το πρώτο χωροταξικό πλαίσιο ψηφίστηκε το 2009. Εγκρίθηκε το ειδικό, όχι το πρώτο, συγγνώμη, εγκρίθηκε το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αεφόρου ανάπτυξης. Το 2013 έγινε μια τροποποίηση αυτού του σχεδίου και το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια απόφασή του το 2015 ακυρώνει το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού με αποτέλεσμα να ακυρώνει επί της ουσίας, γιατί αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι το ειδικό πλαίσιο του 2009 έχει καταργηθεί, αφού αντικαταστάθηκε στο σύνολό του από το μεταγενέστερο του 2013. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μιλάμε για ένα στρατηγικό σχεδιασμό, όπου αναφέρεται σε μια χρονική περίοδο πολύ ιδιαίτερη για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί εμάς αυτή η περιοχή μας ενδιαφέρει, ο Δήμος Κοζάνης και ευρύτερα φυσικά η Δυτική Μακεδονία. Αυτή η περίοδος λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντική για τη Δυτική Μακεδονία. Θα πούμε μόνο, δεν θα μείνω σε λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζουμε όλοι την λέξη απολιγνητοποίηση. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχει επιφέρει αυτό διάφορες επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή, στην οικονομία, στην ανεργία, στη φύγη των νέων. Είναι πολύ μεγάλο λοιπόν θέμα το οποίο έχει διαφοροποιηθεί ανάμεσα χρονικά από το 2009, στο 2013 και στο 2024 που έχουμε σήμερα.
Σήμερα λοιπόν μιλάμε για μια στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου χαρακτηριστικά κάνει μια κατηγοριοποίηση περιοχών, των περιοχών χωρίς. Το βαθμίζει όμως. Και κατατάσσει, αρχικά χρησιμοποιεί ως μοναδική παράμετρο για την κατηγοριοποίηση αυτή. Η μοναδική παράμετρο είναι ο αριθμός των κλινών. Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί δύο δείκτες, κλίνες ανέκθαση, κλίνες. Αυτό από μόνο του είναι ένα ποσοτικό στοιχείο, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να μιλάμε για αριθμό κλινών στην Δυτική Μακεδονία, στο Δήμο Κοζάνης, ας πούμε, γιατί δεν μπορώ να μιλάω εκ μέρους φυσικά όλης της περιφέρειας. Δεν μπορεί να μιλάμε λοιπόν για μια ισότιμη και δίκαιη σύγκριση ανάμεσα στους Δήμους, τη στιγμή που ο Δήμος Κοζάνης. Στο Δήμο Κοζάνης, στο Δήμο Καστοριάς, που έχει περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες. Και παρόλα αυτά υποβαθμίζεται και ο Δήμος Καστοριάς. Έτσι ακριβώς. Έτσι, ακόμα πιο απογοητευτικό και αυτό. Το θέμα όμως είναι αυτό που ήθελα να καταλήξω, ότι δεν μπορεί να μιλάμε για αριθμό κλινών, ανάπτυξη αριθμού κλινών σε μια περιοχή η οποία έχει τόσο σοβαρή επίπτωση στην οικονομία της, στο παραγωγικό της μοντέλο. Έχει φοβερή αλλαγή ο Δήμος Κοζάνης στο κομμάτι αυτό. Άρα, πόσο μάλλον στον αριθμό των κλινών οι οποίες είναι διαθέσιμες. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν ποτέ να πούμε ότι αυτός ο τρόπος είναι δίκαιος για το Δήμο Κοζάνης. Γιατί ακριβώς επειδή υπήρχε. Μας αδικεί κατάφορα, γιατί είχαμε ως μόνο καλλιέργεια το λιγνίτη. Το ξέρουμε αυτό. Όταν λοιπόν το παραγωγικό μας μοντέλο εδώ και 70 χρόνια περιορίζεται. Έτσι. Και δεν μπορεί να αναπτυχθεί, δεν δίνονται οι κατευθύνσεις, οι λόγοι, αν θέλετε, γιατί μιλούσαμε τότε για πολύ ψηλά εισοδήματα. Έτσι, να είμαστε και ρεαλιστές. Δεν υπήρχαν λοιπόν οι κατευθύνσεις ώστε να αναπτυχθεί άλλος κλάδος, πόσο μάλλον ο τουρισμός. Γιατί είμαστε και μια ορεινή περιοχή με βασικές εκτάσεις. Άρα, δεν έχουμε, θέλω να πω, το μοντέλο θάλασσα-παραλία, το οποίο είναι φυσικά και το πλεονέκτημα της Ελλάδας ως επιτοπλίστων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Άρα, καταλήγουμε στο ότι η κατηγοριοποίηση αυτή από μόνη της μας αδικεί. Είναι μια κατηγοριοποίηση η οποία μας βάζει στην πέμπτη κατηγορία. Η περιγραφή της κατηγορίας αυτής είναι μη ανεπτυγμένες περιοχές. Και αν θέλετε, το αμέσως επόμενο έτσι, δύσκολο στοιχείο, δύσκολο σε εισαγωγικά, με την έννοια του επικίνδυνου στοιχείου, είναι ότι η αμέσως προηγούμενη κατηγορία από εμάς, η κατηγορία Δέλτα, περιγράφεται ως περιοχές με δυνατότητα ανάπτυξης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι η περιοχή Ε αποκλείεται από τις δυνατότητες ανάπτυξης. Δεν αναγνωρίζονται λοιπόν στην κατηγορία Ε δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνο. Τώρα, στη διαβούλευση η οποία είναι, τι παρεμβάσεις κάνετε, τι ζητάτε εσείς ως Δήμος Κοζάνης. Αρχικά και να αλλάξει φυσικά, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε σε κάτι το οποίο δεν εκφράζει, και είδα τις αρνητικές απόψεις όλων των τοπικών φορέων δημάρχων και ειδικά και των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι αγωνιούν καθημερινά για την επιβίωσή τους. Ποια είναι η αντίδραση του Δήμου Κοζάνης? Το τουριστικό προϊόν στο Δήμο Κοζάνης είναι ένα προϊόν απαιτητικό. Ναι. Έχουν γίνει διάφορες ενέργειες στο παρελθόν για προβολή των θύμων μας, πολύ σημαντικές εκδηλώσεις από τους πραγματικά πολύ σημαντικούς συλλόγους μας, τους πολιτιστικούς, γιατί αυτοί κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Έχουν γίνει λοιπόν κινήσεις προβολής του Δήμου, εξωστρέφειας, ας το πούμε εξωστρέφειας, δηλαδή να επικοινωνηθεί ο Δήμος μας λίγο έξω από τα όρια της περιφέρειάς μας. Οι οποίες όμως όλες αυτές δεν συντελούν στη δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος. Αυτή είναι η διαφοροποίηση η δική μας ως παρούσα υφιστάμενη δημοτική αρχή. Θα προσπαθήσουμε στη θητεία μας να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν. Αυτό σημαίνει μία σειρά ενεργειών, υποδομών, κινήσεων, ενεργειών φυσικά προβολής του Δήμου μας, αλλά ως προς το κομμάτι του τουριστικού προϊόντος αποκλειστικά. Δηλαδή θα πρέπει να μπει επιτέλους. Η Κοζάνη, ο Δήμος Κοζάνης, γιατί η Κοζάνη σαν πόλη δεν αρκεί. Το έχω ξαναπεί αυτό ότι. Ναι, όπως λέτε, Δήμος είναι 52 δημοτικές ενότητες με πολλούς θησαυρούς και πολλές ενότητες. 52 περήφανες δημοτικές ενότητες. Στον κλάδο του τουρισμού. Έτσι, μιλάμε για περήφανες κοινότητες, οι οποίες έχουν να δείξουν ως επιτοπλίστων πολύ αξιόλογα στοιχεία. Ωραία. Είτε φυσικού κάλους, είτε πολιτιστικής παρουσίας κτλ. Άρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος. Με βάση ακριβώς αυτό τη δημιουργία υποδομών, όχι υποδομών με την έννοια που έχουμε συνηθίσει, τη δημιουργία φεστιβάλ, δημιουργία θεσμών, θεσμικών δημιουργιών, όπως έχει να κάνει, ας πούμε, το αναφέρω και στην άρτησή μου. Μιλάμε για Camber Stop στην πόλη της Κοζάνης, στο Δήμο της Κοζάνης, όχι στην πόλη μόνο. Μιλάμε για ένα αρχιτικό πεδίο. Έχουμε κάνει λοιπόν διάφορες, αυτό βέβαια, μάλλον σας προλαβαίνω, θα μου το ρωτήσετε αργότερα. Έχουμε κάνει λοιπόν διάφορες κινήσεις με σκοπό να μπει επιτέλους ο Δήμος Κοζάνης στο χάρτη. Να αποτελέσει μια επιλογή για οικογενειακή διασκέδαση.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλο αυτό όμως που κάνατε μια αναφορά προκάλεσε και την έντονη αντιπαράθεσή σας και με τον πρώην Δήμαρχο Κοζάνης και νυν Δημοτικό Σύμβουλο της Λάσσονς Αντιπολίτευσης, τον κύριο Λευτέρη Ιωαννίδη, ο οποίος λέει ότι ο Δήμος Κοζάνης ασχολείται σοβαρά με τον τουρισμό, καθώς το 2017 παρουσιάσαμε τη στρατηγική για τον τουρισμό στο Δήμο Κοζάνης. Και είδαμε μια. Απαντούσε ο κύριος Ιωαννίδης, μετά κάνατε και εσείς τη δική σας απάντηση, ξαναπαντούσε ο κύριος Ιωαννίδης. Τι είναι αυτό που ενόχλησε τον πρώην δήμαρχο στην αναφορά σας, σε πολλά ζητήματα. Τώρα, μην πούμε στη διαδικασία, όπως θέλει, μπορεί να τα δει στο διαδίκτυο και να δει ακριβώς. Αρχικά. Εσείς βλέπετε ότι πρώτη φορά υπάρχει σχεδιασμός για τον τουρισμό στο Δήμο Κοζάνης. Δεν έκανε τίποτα η Δημοτική Αρχή Ιωαννίδη και η Δημοτική Αρχή Μαλούτα, που ήταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρία Χατζημανόλη. Αρχικά, άμα διαβάσατε, εφόσον διαβάσατε τα σχόλια, δείτε και την απάντησή μου. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έγινε μόνο το 17 με τέτοια προσπάθεια, έγινε και το 22. Ναι. Όπου γνωρίζουμε όλοι ότι η θητεία του κύριου Μαλούτα ήταν το 2022. Άρα, ο σκοπός εδώ πέρα της συζήτησης ποιος ακριβώς είναι, για να καταλάβω. Ο σκοπός για μένα είναι να δούμε πώς μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα προϊόν, φυσικά με δική μας ευθύνη, φυσικά με δική μας κύρια αρμοδιότητα. Πώς μπορούμε όμως να έρθουμε όλοι μαζί κοντά, όλες οι προσπάθειες του παρελθόντων, γιατί προφανώς και είμαι ενήμερη για τις προσπάθειες που έγιναν και το 17 και το 22. Και αυτό ακριβώς απαντάω και στον κύριο Ιωαννίδη. Ως πρώην δήμαρχος λοιπόν ο κύριος Ιωαννίδης γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτό είναι που ενοχλήθηκε, ότι που είπατε για πρώτη φορά συντελείται στο Δήμο Κοζάνης η δημιουργία τουριστικού προϊόντος. Ακριβώς. Η δημιουργία τουριστικού προϊόντος, όχι οι κινήσεις για τουριστική προβολή. Αλλά μην είχαμε αποτελέσματα τα ανάλογα. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Η δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος προϋποθέτει κάποιες πολύ πιο εξειδικευμένες, ας το πούμε έτσι, ενέργειες, με σκοπό στην ουσία τη δημιουργία της τουριστικής κουλτούρας. Δηλαδή το να μπει ένας Δήμος στο χάρτη του τουριστικό. Δεν αρκεί μια προβολή ενός πάρα πολύ σημαντικού ρυθμού, όπως είναι και μάλιστα αναγνωρισμένο στον κατάλογο στην άλλη την πολιτιστική οικονομία της UNESCO. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια μόνο προβολή ενός ευθύμου, όπως είναι η Μωμόγερη ή όπως είναι οι Λαζαρίνες ή η αποκριά μας. Αυτά φυσικά και είναι τα διαμάντια της περιοχής μας. Φυσικά και θα προβληθούν και προβάλλονταν σε όλες τις δημοτικές αρχές. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε εμείς πρώτη φορά. Σε καμία περίπτωση δεν υπονοούσε αυτό η έναρξή μου, γι' αυτό και διευκρίνησα ότι μιλάω για τη δημιουργία τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή, οτιδήποτε χρειαστεί προκειμένου να μπει η Κοζάνη, ο Δήμος Κοζάνης, στο χάρτη των τουριστικών επιλογών. Επειδή σας ακούν αυτή τη στιγμή οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και τη λεφέτα του Δήμου Κοζάνης, θα λένε ότι. Ακούμε την κυρία Χατζημανόλη. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Παράδειγμα, στη Φλόρνη έχουν συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα, τις φωτιές, έχουν διάφορα έθιμα, έχουν τον Νυμφαίο κλπ. Η Καστοριά έχει την αποκριά της, διάφορες δράσεις κλπ. Εδώ ποιος είναι ο σχεδιασμός? Πλήθη της αποκριάς, που η αποκριά φέρνει τουρίστες στην περιοχή μας, τι σχεδιάζεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για να έρθουν και κόσμος να μείνει στα ξενοδοχεία και φυσικά να προσμετράται και αυτό και οι κλίνες, αυτά που έχουμε, και να δουν και κάτι διαφορετικό στην περιοχή μας για να έρθουν οι επισκέπτες, κυρία Αντιδήμαρχη, γιατί εντάξει, πολλές φορές, να μην το πούμε έτσι, ότι έχουμε μέρη, αλλά δεν τα έχουμε αξιοποιήσει τα μέρη εδώ στο Δήμο Κοζάνης. Ακριβώς. Όπως έχω ήδη πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις μου, υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ του πολιτιστικού προϊόντος και του τουριστικού προϊόντος. Ναι, έτσι ακριβώς. Η Κοζάνη όλα αυτά τα χρόνια έχει ένα πλούσιο πολιτιστικό προϊόν, το οποίο ήδη το αναφέραμε. Βασικά μάλλον έθιμα είναι, είπαμε, η Αποκριά, η Φανή, η Μωμόγερη, οι Λαζαρίνες. Μεταξύ αυτών έχουμε και άλλα φυσικά έθιμα, λίγο πιο εξειδικευμένα σε κάθε περιοχή. Αυτό αποτελεί λοιπόν το πολιτιστικό προϊόν της περιοχής μας. Για τη δημιουργία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας, χρειαζόμαστε και κάποιες ενέργειες, οι οποίες πρέπει να γίνουν με σκοπό να έρθουν καινούργια, ας πούμε, δεδομένα στην περιοχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Για παράδειγμα, με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως θυμάστε, την Αποκριά είχε έρθει η Ελληνική Ένωση Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων. Έχουμε μία δυναμία λοιπόν. Να αναγνωρίσουμε. Να αναγνωρίσουμε του έτσι, μαζί με τα πλεονεκτήματα, να αναγνωρίσουμε και τις αδυναμίες μας. Δεν έχουμε κλίνες. Αυτό που μόνο του λοιπόν περιορίζει πάρα έχουμε πολύ. Ελλείψεις ξενοδοχείων. Ακριβώς. Περιορίζει πάρα πολύ λοιπόν το πόσο μεγάλες διοργανώσεις μπορούμε να ελπίζουμε και μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βρούμε έξυπνους τρόπους να διαχειριστούμε όλη τη φύση, το φυσικό κάλος που διαθέτουμε, διαθέτοντας ακριβώς αυτό τις εκτάσεις μας, εισαγωγικά το διαθέτοντας φυσικά, για να έρθουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται κλίνες. Μία τέτοια επιλογή λοιπόν είναι τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Το λέτε στην ανάρτησή σας. Το γράφω ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μία μελέτη. Υπάρχει ήδη μία μελέτη
η οποία έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, σχετικά με το σε ποια σημεία θα μπορούσαν να δηλωθούν σε ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει χώρος να γίνει σταθμός υποδοχής αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, δηλαδή στην περιοχή μας. Έχετε βρει σχεδιασμό μέρος που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Υπάρχουν κάποια σχέδια. Το Κουρί, γιατί και στο Κουρί μπορεί, παράδειγμα, σε κάποια σημεία. Η αλήθεια είναι ότι το Κουρί, επειδή έχει την ιδιαιτερότητα της φύσης. Έτσι. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία ελέγχεται από το Δασαρχείο. Και ακριβώς. Μιλάμε για μια περιοχή όπου εκ των πραγμάτων, όταν είναι τόσο. Είναι ένα άλσος. Το να μεταφέρεις σε ένα άλσος μια τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει μόλυνση, ρήπους κλπ. Νομίζω ότι δεν είναι καλή επιλογή. Αν και είδαμε εκεί κάποιους. Φυσικά, γιατί από μόνοι τους μπορούν να εκσταθμεύουν όπου βρουν αυτές τις περιπτώσεις. Άρα, εμείς έχουμε ήδη δύο συγκεκριμένα σημεία, τα οποία ακόμα διερευνώνται για το πόσο ακριβώς μπορούν να σταθούν για αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ένα κενό εδώ πέρα, γιατί δεν υπάρχει νόμος. Mm-hmm. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή νόμος σχετικά με αυτή την εργασία. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γι' αυτό το λόγο, ακόμα και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι. Οφείλουμε να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και στην Κοζάνη, αλλά και σε μια άλλη δημοτική κοινότητα, η οποία είναι κοντά στον αστικό ιστό. Γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μετακινούνται είτε με ένα μηχανάκι, είτε με ένα ποδήλατο, είτε με ένα πατίνι, είτε με τα πόδια. Δηλαδή, εφόσον σταθμεύσουν. Με μεγάλες αποστάσεις. Ακριβώς. Εφόσον σταθμεύσουν κάπου, να υπάρχει αυτή η επιλογή. Φυσικά και θα ληφθεί υπόψη ακόμα και η δημόσια συγκοινωνία με τα λεωφορεία και όλες οι παράμετροι οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για να είναι ένα στοιχείο ασφαλές, να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με μια επίσης εφαρμογή ψηφιακή, έτσι ώστε να κυκλοφορήσει αυτό και να μπορεί να είναι προσβάσιμο με χάρτες, με διαδρομές. Επίσης, μπορεί αυτό να διανθιστεί βάζοντας μέσα και το καλεντάρι των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων, το οποίο είναι επίσης στα σκαριά. Άρα, μιλάμε για μια κίνηση. Αυτό εννοούσα πριν όταν έλεγα να γίνουν κάποιες άλλες κινήσεις. Μιλάμε λοιπόν για μια κίνηση η οποία μπορεί να φέρει τουρίστες, μπορεί να βγάλει. Να προβάλλει τον Δήμο Κοζάνης έξω από τα όρια της περιφέρειάς μας και χωρίς να μας αποτελεί πρόβλημα το ότι όντως το γεγονός ότι δεν έχουμε κλίνες. Θα περιμένω να δούμε άλλωστε και τι θα γίνει με τη διαβούλευση και τι θα αλλάξει. Σας είδαμε, ήσασταν παρόν στη συνεδριάση του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα ήθελα να ρωτήσω. Από πολιτικό γραφείο πήγατε. Θέλω να το σχολιάσετε, λέω, γιατί εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο να λέει ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης ότι όλοι όσοι μαζευτήκατε εκεί από το Δήμο Κοζάνης, Δημοτική Σύμβουλη, σας κάλεσε πολιτικό γραφείο. Είδαμε μια ανάρτηση του κυρίου Βίζα τις προηγούμενες ημέρες κλπ. Την οποία προκάλεσε και την αντίδραση του Δημάρχου Κοζάνης εκεί στην Άγκο, διαβάζοντας ένα δημοσίευμα του Κοζάν.gr. Θέλω να το σχολιάσω. Σας είδα εγώ εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσω για έναν λόγο και μόνο. Θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει χρώμα. Ναι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε Α είτε Β, μιλάμε για θεσμούς με μόνο στόχο την ανάπτυξη του τόπου μας. Να κάνουμε κάτι καλό, να συνεχίσουμε να κάνουμε κάτι καλό, γιατί φυσικά αυτό ήταν διαχρονικά ο στόχος της αυτοδιοίκησης. Να συνεχίσουμε λοιπόν να παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο, να παλεύουμε να σώσουμε σε εισαγωγικά ό,τι μπορούμε να σώσουμε, γιατί είδατε, γνωρίζουμε, οι νέοι μας φεύγουν, τα κίνητρα είναι περιορισμένα, άρα πρέπει λοιπόν να σταθούμε σε αυτό το σημείο. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, πόσο μάλλον ως Δήμος Κοζάνης, γιατί ως Δήμος Κοζάνης, αυτή τη στιγμή στέκομαι εδώ μπροστά σας. Και αυτό είναι το μόνο ζητούμενο. Οτιδήποτε άλλο σχολιασμός πραγματικά με αφήνει αδιάφορη, γιατί είναι προσωπικές τοποθετήσεις. Δεν έχω κανένα λόγο να σχολιάσω τις προσωπικές τοποθετήσεις και συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε είναι δικά του συμπεράσματα. Εδώ είμαστε, τα τηλέφωνά μας τα γνωρίζουν, μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και αλλά πραγματικά, όταν συζητάμε κάτι τόσο σημαντικό. Όπως είναι το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο. Έτσι, που κρίνει το μέλλον της επόμενης 20ετίας περίπου της περιοχής μας. Όταν μιλάμε για πλαίσια στρατηγικούς σχεδιασμούς, οι οποίοι είτε κατευθύνουν προς μια κατεύθυνση, μάλλον κατευθύνουν, συγγνώμη, προς μια συγκεκριμένη πορεία το Δήμο ή την περιφέρεια, την οποία εμείς δεν γνωρίζαμε όντως θέλουμε, αναφέρεται κάπου χαρακτηριστικά ότι προορίζεται για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Είναι αυτό που θέλουμε σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σαν Δήμος Κοζάνης? Είναι αυτό που θέλουμε για τις 52 μας κοινότητες? Δηλαδή να έχουμε έναν προορισμό μόνο και αυτός να είναι η παραγωγή καθαρής ενέργειας? Εγώ διαρωτώ με.
Θεωρώ ότι κανένας πολίτης δεν θέλει αυτή την και πάλι μονοκαλλιέργεια σε εισαγωγικά. Είχαμε τον Λιχνίτη, τώρα θα έχουμε τις ΑΠΕ. Ναι, κανείς δεν είναι απέναντι στις ΑΠΕ. Εννοείται ότι θέλουμε τις ΑΠΕ. Ναι, αλλά πρέπει να είναι το χωροταξικό. Αλλά δεν μπορεί ακριβώς. Άναρχη... Ακριβώς. Δεν μπορεί απουσία λοιπόν του ειδικού χωροταξικού των ΑΠΕ, που αυτό έπρεπε να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και εδώ και καιρό. Να συζητάμε για τον τουρισμό χωρίς να έχει ήδη προχωρήσει και το περιφερειακό, το οποίο είναι ΦΕΚ, αλλά κυρίως το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Για να δούμε αν θα καταφέρει ο κύριος Αμανατίδης, παρότι την αντίθεση των δημάρχων που θα προσφύγουν στο ΣΤΕ, να μπορέσει να έχουμε διορθωτικές κινήσεις. Για να δούμε. Τώρα, με αφορμή που σας φιλοξενώ, 9 μήνες στη θέση της αντιδημάρχου τουρισμού, πολυοδομίας και των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Να κάνουμε έναν απολογισμό. Τι έχει γίνει σε αυτό το 9 μήνο και αν είστε και ικανοποιημένοι και από την παρουσία της νέας δημοτικής αρχής. Πολύ κριτική δέξτε, έντονες αντιπαραθέσεις στα δημοτικά συμβούλια. Πρώτο 9 μήνο είναι, αλλά δεν σας έχουν δώσει από ό,τι φαίνεται, πώς λέμε, περίοδο προσαρμογής ή αντιπολίτευση. Όχι, εγώ είμαι της άποψης ότι όταν αναλαμβάνει μια δημοτική αρχή, φυσικά και χρειάζεται κάποιος χρόνος προκειμένου να έρθουν οι σωστές ισορροπίες μέσα με τους υπαλλήλους, με τους φορείς, οι γνωριμίες, ναι, η ενημέρωση. Φυσικά και υπάρχει αυτός ο χρόνος. Αλλά από την πρώτη στιγμή, ακόμα και αυτές οι κινήσεις γίνονται με σκοπό ακριβώς αυτό. Το να διοικηθεί ο Δήμος Κοζάνης, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα σε αυτό το επίπεδο, προς όφελος του Δήμου Κοζάνης. Άρα να γίνουν εργασίες οι οποίες αποσκοπούν εκεί. Το αντικείμενο όμως, πολύ σωστά αναφέρεται, είναι τριπλό. Αρχικά οφείλουμε λοιπόν να θέσουμε λίγο τη βάση πάνω στην οποία μιλάμε. Ο σχεδιασμός ο οποίος είχαμε είναι ακριβώς αυτός που είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη συνάντησή μας, κύριε Βακρατσά. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε μια καταγραφή περίπου του 30% των δημοτικών κοινοτήτων, το οποίο φυσικά δημιουργούσε πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα και δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, από τον καιρό, από την εποχή που γινόταν, τι να σας πω τώρα, οι γεωργικές εργασίες και οι πρόεδροι μου λέγανε ότι συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ, έχω άλλες εργασίες. Από άλλα αντικείμενα τα οποία ερχόταν παράλληλα με τις αρμοδιότητες της Αντιδημαρχίας Τουρισμού. Υπήρχαν πολλά αντικείμενα λοιπόν. Οπότε προχωράμε, είμαστε πολύ σταθεροί σε αυτή την άποψη. Βλέπουμε ότι ο κόσμος το εισπράττει πάρα πολύ όμορφα όλο αυτό, γιατί πραγματικά είναι μια εργασία η οποία θα προωθήσει, θα αναδείξει σημεία του Δήμου μας και σημεία τα οποία οι πολίτες ξέρανε όλα τα χρόνια. Ωραία. Γνώριζαν ότι υπάρχουν. Οπότε ερχόμαστε εμείς να προχωρήσουμε σε αυτό. Στα πλαίσια όλη αυτή τη. Για τον τουρισμό μόνο θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, όχι για την πολυοδομία, για το ΚΕΠ. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, έχουμε πάει στο Υπουργείο, έχουμε βρεθεί με τον Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Τουρισμού. Κάναμε κάποιες πολύ σημαντικές προτάσεις. Με μεγάλη μας απογοήτευση αντιμετωπίσαμε. Μάλλον εντοπίσαμε ότι στον χάρτη που είχε εκεί ο Γενικός Γραμματέας, ο Δήμος Κοζάνης δεν είχε κανένα χαρτάκι, κανένα στίγμα. Και αυτό είπαμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε. Όμως, για ποιο λόγο? Είναι η πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί ήμασταν εκτός από αυτό? Για τους λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει μέχρι στιγμής. Γιατί πραγματικά. Αλλά δηλαδή, οι προηγούμενοι με δώσαν την βαρύτητα που πρέπει. Όχι. Αυτό δεν είμαστε εκτός. Άλλο είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεν είπα καθόλου αυτό. Ίσα-ίσα το είπα ότι οι ενέργειες έχουν γίνει από όλες τις δημοτικές αρχές. Έγιναν, αλλά να είμαστε εκτός όμως. Άλλο το Υπουργείο, εντάξει, εκτός από το περιφερειακό, πρέπει και φταίνει και οι δημοτικές αρχές. Δεν είναι θέμα. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Δεν είναι θέμα ποιο φταίει. Θέμα είναι να αναγνωρίσουμε ότι όντως υπάρχει ή δεν υπάρχει τουριστικό προϊόν. Δεν υπάρχει τουριστικό προϊόν. Υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις που έχουν γίνει από όλες τις δημοτικές αρχές. Υπάρχουν. Λέτε πολύ ξεκάθαρα και ακόμα πολλές φορές άλλους στους Δήμους να απενεύουν τις περιοχές τους και να λένε έχουν, δεν έχουν. Εσείς το λέτε ξεκάθαρα. Δεν έχουμε τουριστικό προϊόν στο Δήμο Κοζάνης. Ακριβώς αυτό είναι η ουσία, ότι πενεύουμε την περιοχή μας και λέμε κακώς δεν έχουμε τουριστικό προϊόν. Θα μπορούσαμε να έχουμε τουριστικό προϊόν. Έχουμε προϊόν. Θα μπορούσαμε να έχουμε την ανάπτυξη σε όλα αυτά τα μέρη, είτε με το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα που είναι η περιοχή του Γεωπάρκου Γρεβανών και Κοζάνης, όπου το Γεωπάρκο γνωρίζουμε όλοι. Το οποίο όμως είναι κλειστό, πάσα, αλλά είναι κλειστό. Ακριβώς, αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές, πολύ σωστά το λέτε κύριε Βαγκαλιά. Αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά προβλήματα αυτός ο χώρος. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια περιοχή πάρα πολύ σημαντική. Έτσι. Μιλάμε για την Νεανή. Επίσης μπορούμε να μιλήσουμε για την Νεανή, όπου ένα πολύ σημαντικό ιστορικό αρχαιολογικό μουσείο με τόσο σημαντικά ευρήματα ούτως ή άλλως υποδέχεται τουρίστες. Άρα τι θέλουμε, τι εννοούμε δεν έχουμε τουριστικό προϊόν, για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση από κανέναν άνθρωπο που μας βλέπει. Τουριστικό προϊόν σημαίνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική, ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος τοποθετεί το Δήμο Κοζάνης στις τουριστικές επιλογές εθνικώς και σε εθνικά και διεθνή ή ευρωπαϊκά
επίπεδα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι τα λεγόμενα DMOs και DMS που λέει και ο ΕΟΤ στα εγγραφά του, είναι ο προορισμός, είναι αυτές. Αυτές λοιπόν οι διατάξεις, αυτές λοιπόν οι κινήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πολύ προφανώς να έχουν γίνει προσπάθειες και στις δημοτικές αρχές τις προηγούμενες. Πολύ σαφώς και έχουν γίνει, είπαμε, προβολή. Για να δούμε, αλλά δεν καταφέρετε. Εύχομαι ακριβώς αυτό. Εύχομαι να βάλουμε ένα λιθαράκι κι εμείς. Αν όχι να το καταφέρουμε, δεν θέλω να φανώ υπεραισιόδοξη. Δεν θέλω να φανώ ότι εμείς μπορούμε και οι προηγούμενοι δεν μπορούσαν. Όχι, εμείς όμως θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ δυνατά για να το καταφέρουμε. Ωραία, και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία. Η κριτική της αντιπολίτευσης σας ενοχλεί, σαν δημοτική αρχή, και η προσωπική κριτική πολλές φορές και στο πρόσωπό σας. Σε πολλά ζητήματα. Κοιτάξτε, δεν τα πείτε μου λίγο. Η κριτική, όταν γίνεται. Γιατί γίνεται, βγαίνεται. Μια έντονη αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το έχω δει εγώ όταν ανέλαβε ο κύριο Μαλούτα, παράδειγμα, το κύριο το 19. Δεν υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση που επανήλθε ο Δημάρχο Κοζάνη ο κύριο Μαλούτα. Σε εσά μέσα στο 8μηνο, τώρα 9μηνο, δεν μπορούμε, σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται ένα χαμό. Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει. Η κριτική που θα πρέπει να δέχεται οποιοδήποτε, όσο μάλλον εμεί. Θα πρέπει να είναι παραγωγική. Θα πρέπει να είναι μια κριτική η οποία όντως να διορθώνει τα λάθη μας. Προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Λάθη δεν κάνει μόνο αυτός που δεν κάνει κάτι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι στην άποψη της αντιπολίτευσης είναι ότι εμείς μόνο κάνουμε λάθη ενώ αυτοί δεν κάνανε. Προφανώς οι άνθρωποι και επίσης και αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά και γνωρίζουν και πολύ καλύτερα γιατί και πολλά χρόνια. Είτε στην αντιπολίτευση είτε στην συμπολίτευση του κ. Μαλούτα. Γνωρίζουν λοιπόν τις διαδικασίες, γνωρίζουν αυτές τις ισορροπίες που υπάρχουν σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Άρα, όταν υπάρχει μια νέα δημοτική αρχή, προφανώς μέχρι να μπει ακριβώς να χαραχθεί η πορεία έτσι όπως πρέπει να χαραχθεί, δημιουργούνται εντάσεις, δημιουργούνται σχόλια. Καλοπροαίρετα εύχομαι να είναι και θέλω να τα αντιμετωπίζω καλοπροαίρετα, να διορθωνόμαστε και να πηγαίνουμε μπροστά. Και καλό θα ήταν, αυτό τώρα είναι μια ρομαντική άποψη δική μου, όσοι με ξέρουν το γνωρίζουν ότι σχετικά με αυτό το κομμάτι το σκέφτομαι αυτό, τι ωραίο που θα ήταν να είμαστε όλες οι δυνάμεις μαζί. Ναι, να κάνουμε κριτική για τα λάθη. Ναι, φυσικά να μην συνεχίζονται λάθη, να μην γίνονται. Αλλά να λέμε και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Σε αυτό το περιφερειακό χορταξικό πλαίσιο, για παράδειγμα, θα μπορέσουμε, ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε όλοι μαζί να είμαστε μια γροθιά και να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να διεκδικήσουμε για το καλό της περιοχής μας. Γιατί όλοι δεν θέλω να πιστεύω ότι κάνει μία δύναμη. Από τις, είτε τη συμπολίτευση προφανώς όχι, αλλά και τη αντιπολίτευση. Καμία δύναμη τη αντιπολίτευση δεν θέλει. Καταρρυντικό προφανώς. Αποκλείται. Προφανώς. Ωραία, κλείνοντας τώρα. Ικανοποιημένοι από την παρουσία την δική σας στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό το καινούριο βήμα. Και δεύτερον, έτσι για να κλείσουμε, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο ακόμη, υπάρχει συνοχή στην παράταξή σας? Γιατί ακούω διάφορα. Αντιπαραθέσεις, ο Δήμαρχος. Ακούω για ομάδες, θέλω να τα απαντήσετε. Παρακολούθησα και τη συνέντευξη που είχατε και με τους συναδέλφους αντιδημάρχους. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν οι συμφωνίες και οι διαφωνίες. Σε κάθε ομάδα. Εάν δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει υγεία. Κάποιος λέει ψέματα. Όταν υπάρχουν μόνο συμφωνίες, κάποιος λέει ψέματα. Ναι. Άρα είναι μέσα. Θέλω να πιστεύω ότι. Κοιτάξτε, κύριε Καζά, είναι οι απόψεις οι οποίες γνωρίζουν, όσοι με γνωρίζουν πραγματικά, ξέρουν ότι δεν λέω κάτι καινούριο. Το θέμα ποιο είναι, να είμαστε σε θεσμικές θέσεις, έτσι ώστε να παράγουμε έργο. Το αν η ομάδα μας έχει διαφωνίες, σαφώς και έχει. Στα πλαίσια της υγιούς και δημοκρατίας που έχουμε, άλλος θα συμφωνήσει, άλλος θα διαφωνήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτό θα πρέπει να ερμηνευτεί από κάποιους ως ομάδες ή ως οτιδήποτε άλλο. Εμένω πάλι λοιπόν στη θέση που σας ανέφερα πριν. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψη όπως θέλει. Εδώ είμαστε, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας οι πολίτες, οι φορείς, οι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι λοιπόν και να λύνουμε τις διαφωνίες μας έτσι. Για μένα δεν είναι σωστό να βγάζουμε συμπεράσματα και να εμένουμε σε αυτά και να σταματάμε. Όχι, να το ψάχνουμε, να ελέγχουμε τι γίνεται και προφανώς να μιλάμε. Σημασία λοιπόν έχει να προχωρήσουμε, να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που σε κάθε τομέα έχουν σχεδιαστεί και να πάμε τον τόπο μας ένα βήμα παρακάτω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Κύριε Χατζημανόλη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να θείτε με το στρατηγικό σχέδιο και να δούμε τα πρώτα βήματα, γιατί θα είναι θετικά για την περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.